τα διόδια και τις αυξήσεις φωτιά οι οποίες έρχονται. Είναι η κυρία Δέσποινα Χαραλαμπίδου εδώ στο στούντιο μαζί μας, η Περιφερειακή Σύμβουλος, επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας, αλλά βεβαίως κυρία Χαραλαμπίδου και της Λαϊκής Ενότητας. Και σήμερα είναι μια μέρα εξελίξεων, οπότε φύγουμε λίγο από τα διόδια, να πάμε να δούμε, βλέπουμε άλλωστε και στα πλάνα μας τα συλλαλητήρια, να δούμε λοιπόν το θέμα το Σκοπιανό, το Βόρεια Μακεδονία. Πώς το σχολιάζετε εσείς, κυρία Χαραλαμπίδου? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι σήμερα στην έδρα του ΝΑΤΟ θα ανοίγουν σαμπάνιες και όχι μόνο. Ήδη υπάρχει ευχαριστήριο τηλεγράφημα του Γενικού Γραμματέα. Δυστυχώς η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τους φόβους που είχαμε. Εμείς πιστεύαμε και συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι έπρεπε να λυθεί αυτό το ζήτημα που έχει σχέση με το όνομα, αλλά όχι να μην δοθεί σε καμία περίπτωση λύση η οποία θα εξυπηρετεί τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς όπως είναι το ΝΑΤΟ. Δυστυχώς αυτή η λύση εξυπηρετεί μόνον τις επιδιώξεις του ΝΑΤΟ και του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν μια συμφωνία, κατά τη γνώμη σας, η οποία δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας. Είναι μια συμφωνία η οποία τους μόνους που εξυπηρετεί είναι το ΝΑΤΟ και την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Ευρωζώνη. Δεν είναι συμφωνία η οποία ανταποκρίνεται σε αυτό που οι ψύχρεμες φωνές θεωρούσαν στη χώρα μας και στη γειτονική χώρα ότι έπρεπε να γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για την συμφωνία. Όπως είπα, σας καλέσαμε, κύριε Χαραλαμπίδου, για να δούμε το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει με τα διόδια. Είστε βεβαίως και εσείς μία από αυτούς που πρωτοστατήσατε στον αγώνα κατά των διοδίων, υπέρ της ελεύθερης διέλευσης των υπέρ της ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών. Ναι. Κοιτάξτε λίγο, σαν παλιότερα, σαν βουλευτής και στέλεχος, σαν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και σαν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής πολλές φορές και τον πρόεδρο και σημερινό πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, είχαμε προχωρήσει σε εκατοντάδες συμβολικούς αποκλεισμούς των διοδίων, είχαμε ανοίξει τις μπάρες, ακριβώς γιατί πιστεύαμε τότε και εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι το ζήτημα, ότι δεν πρέπει να μπαίνουν εμπόδια στην ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σήμερα με την κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο κύριος Τσακαλώτος με τον κύριο Σπίρτσι, τα διόδια κατά μήκος της Εγνατίας Οδού θα ανέρθουν στα 64 στον αριθμό και οι αυξήσεις στα διόδια θα είναι μεγάλες, με χαρακτηριστική την περίπτωση των διοδίων στα Μάλγαρα, που από 1,20 ευρώ που είναι σήμερα θα πάει από 1 πρώτου του 2019 στα 3 ευρώ. Και φυσικά αυξήσεις θα έχουμε σε όλα τα διόδια και θα έχουμε και νέα διόδια. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, προχθές εγώ είδα ότι έχει ολοκληρωθεί σχεδόν η κατασκευή των διοδίων στο Ρεόκαστρο. Είναι από τα μεγαλύτερα διόδια σε ό,τι αφορά τα κλουβιά, mm-hmm, έτσι. Ναι, ναι. Ένα από τα μεγαλύτερα διόδια και είναι 2-3 χιλιόμετρα πάνω από το σπίτι μου. Σημαίνει ότι όλοι όσοι εισέρχονται στο πολυοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης ή έχουν κατεύθυνση για Χαλκιδική κτλ. Θα επιβαρύνονται και όχι μόνο. Έχει πλημμυρίσει όλη η Εγνατία Οδός και θα πλημμυρίσει με διόδια. 64 διόδια κατά μήκος της Εγνατίας Οδού είναι τρομακτικός αριθμός. Προϋπόθεση για να απολυθεί. Ναι. Και επίσης, με την κοινή υπουργική απόφαση, καταργούνται όλες οι απαλλαγές που υπήρχαν μέχρι προηγούμενα, δηλαδή για τους γειτονικούς, για αυτούς που μένουν στα γειτονικά χωριά κτλ. Υπήρχαν κάποιες απαλλαγές και δίνεται δυστυχώς η δυνατότητα στον παραχωρησιούχο, δηλαδή σε αυτόν που θα αγοράσει την Εγνατία Οδό, να αυξήσει τα διόδια όποτε θέλει αυτός. Νομίζω ότι είναι ένα άλλο δείγμα αυτή η κοινή υπουργική απόφαση. Είναι ένα των υπουργών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είναι ένα άλλο δείγμα
της πλήρους μετατόπισης του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα μνημονιακό κόμμα, το οποίο αυτό που κάνει είναι να ξεπουλάει τη δημόσια γη, τη δημόσια περιουσία και τις επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας για τη χώρα μας. Και αυτό είναι καταστροφικό. Είναι καταστροφικό. Δεν πρέπει να πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες τα διόδια, κύριε Χαραλαμπίδου? Κοιτάξτε, εμείς και ακόμα και όταν ήμασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζουμε το, και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε ως Λαϊκή Ενότητα, ότι πρέπει να υπάρχουν διόδια. Τα διόδια που πρέπει να υπάρχουν είναι δύο. Αυτά που είναι σήμερα σχεδόν με κρατική ομπρέλα, τα διόδια των Μαλγάρων και τα διόδια στο Άκτιο. Αυτά πρέπει να παραμείνουν και τα έσοδα από τα διόδια να πηγαίνουν για να συντηρούνται οι εθνικοί οδοί. Δεν πρέπει να υπάρχουν άλλα διόδια. Γιατί πρέπει να υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση των ανθρώπων, ελεύθερη μετακίνηση των εμπορευμάτων, έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις, και γιατί δεν υφίσταται λόγος. Mm. Τα χρήματα από τα διόδια τα παίρνουν οι ιδιώτες που έχουν αγοράσει ή πρόκειται να αγοράσουν τους δρόμους. Κύριε Χαραλαμπίδου, είναι ακριβά πια τα διόδια και η μετακίνηση, μια διαδρομή από εδώ προς την Κατερίνη, πια κοστίζει, θα κοστίζει μάλλον πολύ περισσότερο από ό,τι κοστίζει σήμερα. Είναι λοιπόν πολύ ακριβά. Λέτε στον κόσμο τι πρέπει να κάνει, να μην πληρώνει, να περνάει? Κοιτάξτε, τι προτείνετε εσείς, εμείς τι αυτό, πρέπει να γίνει? Εμείς αυτό που προτείνουμε είναι την άμεση κατάργηση της υπουργικής, της κοινής υπουργικής απόφασης, mm-hmm. Το να μην πολιθεί. Θα βρεθείτε δηλαδή εσείς πάλι. Θα σας πω. Να μην πουληθεί η Εγνατία Οδός, να παραμείνει στο δημόσιο έλεγχο, να μην πουληθεί σε κανέναν ιδιώτη, που αυτό που θα κάνει ο ιδιώτης είναι να αυξήσει, να βάλει ακόμα περισσότερα mm-hmm. διόδια και τα χρήματα από τα διόδια να πηγαίνουν στις τσέπες του για κάτι το οποίο ο ελληνικός λαός το πλήρωσε. Κοιτάξτε, εμείς σαν Λαϊκή Ενότητα Θεσσαλονίκης έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία και στις επόμενες μέρες θα προχωρήσουμε και πάλι, ανάλογες πρωτοβουλίες είχαμε πάρει και τα προηγούμενα χρόνια, σε συμβολισμό, αποκλεισμό των διοδίων στα Μάλγαρα. Τις επόμενες μέρες θα ενημερωθείτε σχετικά. Και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε συνεχώς τέτοιους, να ανοίγουμε τις μπάρες δηλαδή, έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται οι πολίτες στην μετακίνησή τους. Κύριε Χαραλαμπίδου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.